Hello my beloved souls, this video is from the 13th of September 2022 that I was in the evening at the church celebrating the Holy Cross Day, which is officially on the 14th day of September and marks the recovery of the Holy Cross. And it is a moment to honor and commemorate Jesus Christ's sacrifice for salvation. And it was a beautiful ceremony. I was there about 4 hours at the temple after being for many hours outside for some obligations, shopping, walking in nature and outdoor activities, and then I went to the church until 1 a.m. This is from the morning of the 14th of September, that it was the official day of the celebration in the morning at a different temple, and the church was filled with people from across the town, and it was a wonderful ceremony and celebration and honoring of the Holy Cross recovery and of Jesus. I love going to the church almost daily because it is a great opportunity to focus only on your spirituality and be undistracted for few hours without anyone harassing me or hitting on me, and being safe and protected in the church, and focusing on the omnipresent, infinite, almighty being, and uniting my heart and my beingness with it fully, and having my mind and my focus on the macrocosmic scale, and also in the essence and profoundness of life. Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για όλη την αγάπη σας και το σεβασμό και την εκτίμησή σας και τα κομπλιμέντα που μου έχετε κάνει και στο ίντερνετ και στην πόλη και για όλα τα καλά σας λόγια και που στέκεστε δίπλα μου και αναγνωρίζετε ότι οτιδήποτε λέω εγώ μέσα από το βίντεο μου και το κανάλι μου είναι το επίσημο και το νόμιμο για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα βιντεάκι από τις 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ, από τον Εσπερινό που είχε γίνει για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και ήμουνα 4 ώρες στην εκκλησία σε μια πολύ ωραία τελετή, αφού είχα βγει για πολλές ώρες ήδη έξω για κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές και για κάποιες αγορές που ήθελα να κάνω και για εξωτερικές δραστηριότητες στη φύση, και μετά πήγα κατευθείαν γύρω στις 8.30 στην εκκλησία και ήταν πανέμορφα και έκατσα μέχρι το τέλος, μέχρι τη 1 το βράδυ.
Και αυτό εδώ πέρα είναι από άλλο ναό. Είναι το πρωί στις 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η επίσημη μέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και του εορτασμού. Και ήταν πάρα πολύ όμορφη η εκκλησία, ήταν γεμάτη με κόσμο από όλη την πόλη. Και μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα σε θεία λειτουργία, σε αγρυπνία ή σε σπερινούς, γιατί μπορώ να εστιάσω πλήρως την πνευματικότητά μου και να είμαι ασφαλής και προστατευμένη στην εκκλησία χωρίς κάποιος ούτε να με αποσπάει ούτε να με παρενοχλεί, και μπορώ να έχω το νου μου στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων και στο μακρό κόσμο και στην ουσία και το βάθος της ζωής. Ενώνοντας τον εαυτό μου με το άπειρο παντοδύναμον. Και εδώ πέρα είναι πανέμορφη βασιλική που είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και ήταν πάρα πολύ όμορφα και μου σχομύρισε και η εκκλησία. Και είναι μια πολύ καλή ιδέα να αφιερώνετε και εσείς χρόνο όσο πιο συχνά μπορείτε και στη θύση και στην εκκλησία για την πνευματικότητά σας, την εξελίξη.